Είχαμε στρατοπεδεύσει μερικά χιλιόμετρα πριν το εσκίσε Χίρ. Την προηγούμενη μέρα δεχτήκαμε μεγάλη ήττα στο Σαγκάριο ποταμό. Ο στρατός μας ήταν σε κακό χάλι. Σκόνη, πείνα, απελπισία, κουρελιασμένη, αποκαμωμένη, περιμέναμε ανεφοδιασμό από την κυβέρνηση της Ελλάδος. Μέσα σε αυτή την απελπιστική κατάσταση κατέφταναν από παντού τραυματίες. Έκανα μία γύρα στα διπλανά αντίσκηνα. Μήπως μέσα στους τραυματίες ήταν κανένας δικός μας. Χιλιάδες κόσμοι στην προκυμαία της Μύρνης. Διαλυμένες οικογένειες. Μάνες έχασαν μέσα από τα χέρια τους τα παιδιά τους. Δεν ήξερες που είναι ο άντρας σου, οι γονείς σου, οι συγγενείς. Όλοι χαμένοι. Όλοι ξένοι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη δίψα και την πείνα. Τρία μερόνυχτα μετά μας στίβαξαν όπως σε βάρκες και καράβια. Οι σύμμαχοι δεν μας άφησαν να μπούμε στα πλοία τους. Μας έδιωχναν. Ο κόσμος πολύ πνίγηκε. Γέμισε η θάλασσα πτώματα. Η παράσταση αφορούσε από τη Μικρασιάτικη καταστροφή μέχρι και τη μάχη της Κρήτης. Βασίστηκα γιατί έγραψα τα κείμενα, τη συγγραφή την έκανα εγώ, στους ήρωες τριών βιβλίων, του Νίκου του Καζαντζάκη, «Το Χριστός ξανασταυρώνεται», από εκεί πήρα τον Παπαφώτη, την Γαλήνη του Ηλία Βενέζη, από εκεί πήρα την οικογένεια του Γλάρου,
και από την Λοξάνδρα της Μαρίας Ιορδανίδου, όπου πήρα την Λοξάνδρα. Πήρα αυτούς τους ήρωες γιατί θεωρώ ότι είναι ενδεικτικά οι ήρωες που έχουμε μεγαλώσει και γνωρίζουμε και αντιπροσωπεύουν όλη αυτή την εποχή και την περιοχή. Για τις ανάγκες όμως του έργου, έγραψα καινούργια κείμενα ώστε να μπορούμε να τα προσαρμόσουμε εδώ βάσει αυτών των ηρώων. Το βασικό μήνυμα είναι να μην ξεχνάει ο κόσμος το τι έχει συμβεί, να μην ξεχνάμε την ιστορία μας, να μην ξεχνάμε τι έχουμε περάσει. Και έτσι οι ίδιοι όταν έρθουμε στην άλλη πλευρά, που είναι δεχόμαστε, υποδεχόμαστε κάποιους άλλους πρόσφυγες, να μην ξεχνάμε ότι εμείς ήμασταν πρώτα πρόσφυγες και τώρα είναι αυτοί. Να θυμόμαστε πάντα ότι η αλληλεγγύη και η αγάπη και το άπλωμα του χεριού είναι απαραίτητο για να προχωρήσει ο κόσμος. Δεν είσαστε από εδώ, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Πώς συνεργαστήκατε με το Λύκειο των Ελληνίδων? Εγώ εργάζομαι στο Ηράκλειο, παίζω στο θέατρο στο Ηράκλειο, όπου μία σιτιακιά κοπέλα από εδώ, από τη Σιτία, είχε δει μια παράσταση δική μου που συμμετείχα. Και σε μια εκδήλωση γνωριστήκαμε και κάποια άλλη στιγμή με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι υπάρχει αυτή η πρόταση και αν θα ήθελα να αναλάβω αυτό το έργο, και με έφερε σε επαφή με την κυρία Μεραβελιωτάκη, την πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων Σιτίας. Η παράσταση έχει το σκοπό να πετύχει καπαλήψη από τη Σιτία? Αυτό θα εξαρτηθεί από το συμβούλιο του Λυκείου, αν θα παιχτεί. Ευχής έργο θα ήταν να παιχτεί, προς το παρόν δεν ξέρω. Θα ενημερωθείτε εν καιρό. Πριν από 2 μήνες αρχίσαμε δειλά-δειλά να δουλεύω με αυτό το έργο, το Φως των Οφθαλμών μου. Είχε σχέση με τη μικρασιατική καταστροφή και με τη μάχη της Κρήτης. Ήταν 2 ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν σε διαφορετικές εποχές. Σκεφτήκαμε λοιπόν κάποιο τρόπο να τα δέσουμε. Απευθυνθήκαμε στο Γιάννη τον Πανταγιά, ο οποίος μας έγραψε τα κείμενα. Δουλέψαμε μαζί και τους χορούς και παρουσιάσαμε αυτό που είδατε. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή παράσταση. Νομίζω ότι ο κόσμος από ό,τι έδειξε έμεινε ευχαριστημένος και ενθουσιασμένος. Λυπηθήκαμε πάρα πολύ που δεν μπορέσαμε να βάλουμε όλο τον κόσμο που ήρθε εδώ. Επιφυλασσόμαστε όμως μια άλλη στιγμή να ξαναπαίξουμε το έργο αυτό, γιατί πράγματι αξίζει τον κόπο, και να το δουν και όσοι το έχασαν.